Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τη μύδια. Εντάξει. Εμφανίζεται λοιπόν η τροφός και λέει «Ιθ όφελε αργούς μη διαπτάστε σκάφος κόλχον εσέαν κι ανέας συμπληγάδας». Ιθ όφελε, ήθε. Ό,τι σημαίνει το ήθε, σημαίνει και το ήθε όφελε μαζί. Ήθε μη διαπτάστε το σκάφος της αργούς εσέαν κόλχον. Άγνωστες λέξεις. Όχι όλες. Ήθοφελε, όλο μαζί, μακάρι. Ωραία, ήθοφελε. Και ας είναι ρήμα, μη σας απασχολεί, χρησιμοποιείτε ως ορκωτικό μόριο. Τι είπα τώρα, ως ευχετικό, συγγνώμη. Ήθοφελε λοιπόν, μη, μακάρι, μη διαπτάστε το σκάφος της αργούς. Διαπτάστε, διαπτάστε, πτηνό, πτηνό. Διαπέτομαι, πετώντας, πετούσε η εγώ. Λοιπόν, διαπέτομαι είναι το ρήμα, πτάστε είναι απαρέμφατο, τι είναι εδώ πέρα, επτάμιν. Δηλαδή, αόριστος, επτάμιν. Αυτά είναι, σύμφωνα με τη Δευτέρα συζυγία, αφήστε το, θα το δούμε, επτάμιν. Πτάστε όμως φαίνεται, πτάστε άρυφα, είναι αόριστος. Μακάρι να μην πέταγε, ποιο? Το σκάφος της αργούς, το σκάφος όπως το λέμε σήμερα, σκάπτο έτσι, σκάπτο το enough, της αργούς, πού να μην πήγαινε, εις, εάν, εις, εσ, η ΕΑ. Ποια είναι η ΕΑ? Η ΕΑ είναι η ΕΑ. Στη γη των κόλχων, στη γη των κόλχων. Λοιπόν, Κιανέας συμπληγάδας. Ποιος είναι ο Κιανούς? Μπλε. Blue, black τέλος πάντων, μπλε, σκούρο μπλε και μαύρο. Κιανούς, Κιανή, Κιανούν. Λοιπόν, στις μαύρες συμπληγάδες. Οι συμπληγάδες τι είναι? Συν και πλήτο. Χτυπιούνταν μεταξύ τους, έτσι ανοιγόκλειναν, το ξέρουμε. Λοιπόν, αυτά λέει η τροφός, για να δούμε πώς ξεκινάει τέλος πάντων το δράμα. Μα να μην πέταγε το κόλλο. Μακάρι να μην πήγαινε ποτέ. Μην πήγαινε. Αλλά διαπτάστε σημαίνει πετάω. Δηλαδή θα πεταχτώ εδώ πιο κάτω, στην γη των κόλχων. Πετάχτηκε εδώ πιο κάτω. Δεν ξέρω τι δηλώνει ο ποιητής και τι. Είναι η έκφραση που λένε πετάχτηκα το Σαββατοκύριακο στην Πάτρα. Δεν το λένε ακόμα και τώρα. Αλλά μπορεί να είναι κυριολεκτή. Δεν ξέρω. Πάντως είναι αυτό. Μακάρι να μην πήγαινε, να μην πετούσε προς τα εκεί το σκάφος της αργούς, στη γη των κόλχων και στις μαύρες συμπληγάδες. Μαύρες θα το πούμε εδώ, γιατί προκαλούσαν κακό. Μετά από 200 στίχους, λοιπόν, πάμε, βγαίνει η μύδια από το παλάτι. Κορίνθιε γυναίκες εξήλθον δόμων. Τι λέει, εξήλθον δόμων. Βγήκα από... Όχι εγώ, εγώ. Μιλάει στο χορό και λέει «Ω Κορίνθιε γυναίκες, γεια σας, γυναίκες της Κορίνθου, βγήκα εγώ από τους δρόμους». Ωραία, καλώς. «Πάντων δε όσα εστί, έμψυχα, και γνώμην έχει γυναίκες εσμέν αθλειότατων φυτών». Αρχίζει ο Ευρυπίδης, έτσι, για τις γυναίκες. Από εδώ που βγήκε. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ πάνω σε αυτό που λέει εδώ. Πάντων δε, από όλα όσα εστί έμψυχα και γνώμην έχει, Αττική σύνταξη είναι για την ουδέτερα, από όλα όσα εισιν έμψυχα και γνώμην έχουσιν, από όλα τα έμψυχα και τα έλογα, όντα, έτσι, εμείς οι γυναίκες είμαστε εσμέν ό,τι πιο άθλιο έχει φυτρώσει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Το φυτό είναι αυτό που φυτρώνει, έτσι. Ό,τι πιο άθλιο. Λοιπόν, άθλιος. Αθλία, άθλιο. Ποιος είναι ο άθλιος? Λέγεται και αέθλιος. Λέγεται και αέθλιος.
Λοιπόν, αΐ, συγγνώμη, αΐ και τι κάνει αυτός? Τλάω. Έτσι, μπράβο. Τλάω. Υπομένω, καρτερώ, τολμώ κιόλας, είμαι και τολμηρός, αλλά και αντέχω και τολμώ. Δείχνει καρτερία, κλιμοσύνη είναι καρτερία. Οπότε, αέθλιος, από εδώ βγαίνει και ποιος, ο... Ο αθλητής. Έτσι, μπράβο. Που τα πάντα τλά, έτσι, τα πάντα αντέχει για το άθλον, για το έπαθλον. Δηλαδή, τι θέλει να πει εδώ η Ευρυπίδης και του έχουμε βγάλει και το όνομα, τραβάμε πάρα πολλά βάσανα, εμείς οι γυναίκες. Είναι αδικό. Όχι. Άμα το πάρεις, όπως το λέμε, ο άθλιος, όταν κάνεις την ετυμολογία όμως, καταλαβαίνεις ότι λέει ότι τραβάμε πολλά. Μα και αυτό... Κάνουμε πολλά πράγματα. Συγγνώμη, ένας έλεγχος. Πάμε. Το αθλητής είναι αυτό. Ο αθλητής... Αυτός που τραβάει πολλά. Αλφα επιτατικό και αΐ, έτσι, τλάω τλό. Αυτός που αντέχει τα πάντα ή πάρα πολλά για να πάρει το έπαθλο. Ορίστε. Τώρα, μια και κάνουμε τη μύδια, νομίζω ότι η υπόθεση της μύδιας, δηλαδή που έτσι πως την θέτει, που φτάνει στο σημείο, είναι η συμπεριφορά ενός ανθρώπου που έχει υποστεί μια προδοσία. Και το τη δίνει, ας πούμε. Και... Μεγάλη προδοσία, εντάξει, ναι. Δεν λέμε ότι θα έπρεπε να κάνει αυτά όχι, που έκανε, αλλά είναι η γυναίκα που εγκατέλειψε την πατρίδα της, τεμάχισε τον αδερφό της, τον έκανε κομμάτια, ας πούμε. Έκανε χίλια δυο πράγματα για να βοηθήσει τον Ιάσονα και ήταν πάντοτε μαζί του. Εν πάση περιπτώσει, ναι, το είδε λίγο. Το πήρε βαριά. Δεν άντεξε. Αυτή τη μεγίστη προδοσία δεν την άντεξε γιατί παντρεύτηκε την. Γλάφκι μόνο και μόνο για το θρόνο, για να γίνει βασιλεύς, για να έχει την εξουσία. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε ό,τι λέει η Μύδια. Ας τα σοπίας γυναίκας, πρώτα μεν δει χρημάτων υπερβολή, πόσιν πρίαστε. Δεσπότην τε σώματος λαβήν. Τι λέει, τα σοπίας γυναίκας, πρώτα δει πρίαστε πόσιν. Το πρίαστε, δεν ξέρετε, έτσι. Ωραία. Πρίαστε, πόσιν, πρίαστε. Είναι από ο νέο με ονούμε είναι το ρήμα, στον Ενιστώτα. Και αυτό εδώ είναι απαρέμβατο αορίστου όμως. Είναι δύσκολο το ρήμα, ο νέο με ονούμε στον Ενιστώτα. Όνια, τα ωφέλιμα, τα ψώνια που λέμε, ο νέο με ονούμε, αγοράζω. Όνια. Το νούμε... Είναι αγοράζω. Αγοράζω. Αυτός είναι ο αόριστος. Αγόρασα. Πρίαστε. Πρατήριο από εδώ, έτσι. Με τα πράτης και τα λοιπά. Οι γυναίκες λοιπόν, αυτό το ας, βάλτε το στις γυναίκες. Αυτές οι οποίες πρέπει, είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου. Πρέπει, πρίαστε, πρέπει να αγοράσουν. Ποιες να αγοράσουν. Ας, αυτές, τι να αγοράσουν. Πόσοι, ο πόσοι είναι ο σύζυγος, μπός, έτσι, ο κύριος του σπιτιού, να αγοράσουν σύζυγο χρημάτων υπερβολή, με υπερβολή χρημάτων, με πάρα πολλά πρίκα. Ο πόσοι είναι ο κύριος του σπιτιού. Και μετά έγινε η λέξη στο εξωτερικό μπός, έτσι. Συγγνώμη τι γράφω, η πότνια είναι, η οικοδεσπίνα και ο πόσοι είναι ο κύριος, ο έχουν δηλαδή το κύρος του σπιτιού. Λοιπόν, δεσπότην τε σώματος λαβήν. Για ποιο λόγο λέει, για να λάβουν δεσπότη αφέτη στο σώμα τους. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέει να αγοράσουν χρημάτων υπερβολή. Δίνουν πρίκα. Δηλαδή, δίνουν και πρίκα και παίρνουν και δεσπότη. Αυτό εννοεί. Αυτό είναι. Θα δώσουν πρίκα για να πάρουν τον άντρα και ο άντρας τι θα είναι τελικά, δεσπότης ουσιαστικά, έτσι. Του σώματός τους. Ανήρ δε, από την άλλη είναι και ο άνδρας, για να δούμε, όταν της ένδων άχθητε ξινών, έξομολον έπαυσε καρδίαν άσης. Καταλάβαμε τι λέει εδώ. Όταν αυτός άχθητε, άχθομαι, τι σημαίνει, στενοχωριέμαι. Κυριολεκτικά τι είναι το άχθος. Το άχθος είναι το βάρος. Όταν φορτώνει. Πώς το λέμε σήμερα,
είναι φορτωμένος, έτσι, βαρέθηκε, δυσαρεστούμε, έτσι, βεβαρημένος, πώς να το πω, τις ένδων συνών να είναι μαζί με τις ένδων, με αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι, το καταλάβαμε σαν έκφραση, όταν άχθητε, δυσαρεστείτε, δεν θέλει άλλο, έτσι, να είναι μαζί συν ον τις ένδων, με αυτούς που είναι μέσα στο σπίτι, έξω μολών, τι έκανε. Αφού φύγει έξω, μολών είναι του βλόσκου, έτσι, μολών λαβέ. Αφού βγει έξω, έπαυσε με αυτόν τον τρόπο, πάβο, ανάπαυση λέμε, ανάπαυλα κτλ. Έπαυσε την άσυν της καρδίας. Η άση, τι είναι η άση, η άση είναι ο κορεσμός, ο κορεσμός. Πρώτη σημασία, κορεσμός. Δεύτερη σημασία, αηδία. Όταν έχω χορτάσει, δεν μπορώ να φάω τίποτε άλλο, θα σκάσω. Ε, δεν νιώθεις αηδία μετά για τα πάντα, όταν είσαι χορτάτος. Λοιπόν, από το αο ή αλλιώς αο, που σημαίνει κορένιμη. Χορταίνω, κορένιμη. Λοιπόν, την βαρεμάρα, πώς να το πω τώρα, την ανία του, την της καρδιάς του, την σταματά βγαίνοντας έξω από το σπίτι. Λέγουσι δε ημάς ως ακίνδυνον βίων ζώμεν κατοίκους. Λένε για μας τις γυναίκες ότι ζούμε ενίκους, κατοίκους, ακίνδυνον βίων. Καλά, αυτά είναι ελληνικά. Οι δε άνδρες μάρναντε δωρή. Οι άνδρες τι κάνουνε? Αυτό. Μάρναμε. Τι σημαίνει μάρναμε, το θυμάστε? Τα πόλεις μάρναντε, σοφήν διαρίζαν ομοίρου. Χειροδικούνε με τα χέρια. Αυτό ακριβώς. Παλεύουν με τα χέρια, όχι με όπλα. Μάρναμε. Μάρι είναι το χέρι. Μάρι είναι το χέρι. Εδώ όμως μάρναμε δωρή. Οι άνδρες πολεμούν με τα δόρατα, δεν πειράζει. Ναι, κάνουμε διάκριση, ναι, αλλά μερικοί συγγραφείς το που να βρει λέξη τώρα, ναι, για το μέτρο, για εκείνα και τα άλλα, εμείς θα τα λέμε, αλλά δεν γίνεται πάντοτε τόσο πολύ. Λοιπόν, πολεμάνε με τα δόρατα. Ίσως γι' αυτό έχει βάλει και το δωρή δίπλα, ναι, έτσι. Κακώς φρόνοντες. Όχι, λέει. Αυτοί δεν σκέφτονται σωστά που λένε ότι εμείς δεν κινδυνεύουμε, ενώ οι άλλοι κινδυνεύουν που πολεμούν με τα δόρατα. Ως τρεις αν παρασπίδα, στην εθέλημη αν, μάλλον, είτε κιν άπαξ. Θέλημη αν εγώ. Τρεις, στην παρασπίδα, είτε κιν άπαξ. Τι λέει? Όχι, θέλημη αν εγώ. Πείτε μου αυτό πρώτα. Θέλημη αν εγώ. Θα προτιμούσα. Θα ήθελα. Θα ήθελα εγώ τι στείνε παρά ασπίδα. Να παρασταθώ. Να σταθώ. Να σταθώ πλάι σε μια ασπίδα πόσες φορές? Τρεις φορές. Τρεις φορές. Είτε κιν άπαξ. Αυτό, τρεις φορές να πάω στον πόλεμο. Σε τρεις πολέμους να πάω. Αυτό θα πει παρασπίδα τρεις φορές. Να πάω στον πόλεμο τρεις φορές, να σταθώ δηλαδή στην ασπίδα πλάι τρεις φορές. Περισσότερο αυτό θα ήθελα, αυτό του μάλλον πάει εκεί, θα ήθελα περισσότερο, θα προτιμούσα λοιπόν, παρά να γεννήσω μία φορά. Θέλει να πει για το φοβερό ότι λένε για μας δεν κάνουμε τίποτα, αλλά πόσες γυναίκες έχουν πεθάνει ας πούμε, δεν είναι επικίνδυνο να γεννήσει ένα παιδί? Κορίνθια γυναίκες, εξήλθον δόμων, πάντων δε, όσα εστί έμψυχα και γνώμην έχει, γυναίκες εσμέν αθλειότατων φυτών. Ας πρώτα μεν δει χρημάτων υπερβολή πώς πρίαστε, δεσπότην τε σώματος λαβήν. Αν ήρθε, όταν τις ένδων άχθητε συνών, έξω μολών έπαυσε καρδία νάσης. Λέγους οι δημάσους ακίνδυνων δίων ζώμεν κατοίκους, οι δε μάρναντε δωροί, κακώς φρονούντες, ως τρεις αν παρασπίδα στην εθέλημη αν μάλλον, είτε κιν άπαξ. Φεφ, φεφ, βρωτής έρωτες ως κακόν μέγα. Για πείτε μου εσείς.
Φεφ. Πού το λέει. Δεν το έχετε. Σεφ. Α, στην Οσυκά. Εντάξει, δεν έχετε αυτό το στίχο. Δεν πειράζει. Πάμε στο Ζεφ. Κάτι το κάτω το λέει. Λέει μόνο. Όχι, λέει φεφ όσο το θύμι τη τυχαίστερο. Συγγνώμη. Ωραία, ωραία. Δεν πειράζει, μην μπερδεύεστε. Συνεχίζουμε κανονικά. Συνεχίζουμε κανονικά. Τι λέει, Ζεφ, μη λάθησε τον δε. Ωραία. Ζεφ, μη λάθησε τον δε ως αίτιος κακών. Πάρα πολύ ωραία. Ο Ζεφ προσεύχεται. Μη λάθησε, μη λάθησε. Λάθη. Μπράβο. Λανθάνω. Λανθάνω, αόριστος β, έλαθον. Δηλαδή, τι θα πει λανθάνω, διαφεύγω την προσοχή κάποιου, περνάω λαθρέα, λαθρέα. Έλαθον, αόριστος β. Μη σου ξεφύγει, μη διαφύγει την προσοχή σου, μη σου ξεφύγει ο αίτιος των δε των κακών. Το καταλάβατε τώρα. Μη σου ξεφύγει ο αίτιος των δε των κακών. Ο Ζεφ. Δίστανε γίνε, λέει ο χορός, έτσι, που την συμπάσχει μαζί της. Φεφ, φεφ, μελέα των σων αχαίων, τι πότε τρέψει, τι να προς ξενίαν, οράς απάσχης, επίστασε δε. Προς δε και πεθήκαμεν γυναίκες εσμένες θλά μηχανότατε, κακόν δε πάντων τέκτονες σοφότατε. Λοιπόν, δίστανε γίνε, το καταλαβαίνουμε. Δίστηνε, έτσι, ο δίστηνος, ο δίστανος δωρική, δυστυχισμένη γυναίκα. Όφου, όφου, λέει, μελέα. Ποιος είναι ο μέλεος, τώρα πιο μέλας δεν γίνεται. Πώς. Ο μέλεος, η μελέα των μέλεων, ορίστε. Βίκος. Όχι, μέλας. Μαύρος. Μαύρος, κακός. Και βέβαια, όταν είναι μαύρη η ζωή σου, είσαι και δυστυχής. Των σων αχαίων. Πάντοτε όταν έχουμε ένα επιφώνημα, έχουμε και μία γενική της αιτίας. Γιατί εγώ φυσάω, ξεφυσάω, των σων αχαίων. Εξαιτίας των δικών σου πόνων. Πόνων. Το άγχος, το έχουμε ξαναπεί, έτσι. Ο ψυχικός πόνος. Εξαιτίας των δικών σου πόνων. Αχ. Πι πότε τρέψει. Πι ποτέ. Ποτέ. Πού, τέλος πάντων, εσύ, τι τρέψει, πού θα στραφείς, προς τα πού θα κάνεις. Τι να προς ξενίαν, τι θέλει να πει εδώ πέρα. Σε ποιον θα πας να σε φιλοξενήσεις, σε πετάει από το σπίτι ο Ιάσονας, τι θα κάνεις τώρα. Πού θα στραφείς για βοήθεια, ποιος θα σε φιλοξενήσει. Οράς, α, πάσχεις. Τι της λέει. Ορά, ναι, βλέπεις. Αυτά που παθαίνεις, αυτά τα οποία παθαίνεις. Πάρα πολύ ωραία. Οράς απάσχης, βλέπεις. Επίστασε δε. Και όχι μόνο τα βλέπεις, και ξέρεις καλά. Τα ξέρεις καλά. Προς δε και πεθήκαμεν εμείς οι γυναίκες, εσμένες θλά, αμηχανότατε. Εμείς οι γυναίκες, τι λέει εδώ πέρα, πεθήκαμεν. Πεθήκαμε τι σημαίνει γεννηθήκαμε. Δηλαδή από τη φύση μας, είμαστε αμηχανότατες εσ εσθλά έργα. Αμηχανότατες. Αμήχανος ποιος είναι. Ανίκανες. Ανίκανες. Ωραία. Ανίκανες. Αυτός που δεν μπορεί να βρει ένα τέχνασμα, έναν τρόπο κτλ. Έτσι, ο μη εφευρετικός. Αλλά εδώ πέρα θα πούμε, πεθήκαμε εμείς οι γυναίκες, από τη φύση μας εμείς οι γυναίκες, γεννηθήκαμε ανίκανες εσ εσθλά έργα, για καλά έργα. Εσθλός δεν είναι ο καλός, αλλά από την άλλη, προσέξτε, τέκτονες σοφότατε πάντων των κακών. Αλλά πάρα πολύ σοφές μας τόρισες να το πω, μας τόρισες, όλων των κακών, για καλό. Είμαστε άχρηστες, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα καλό, αλλά για όλα τα κακά είμαστε σοφότατες τέκτονες. Ο τέκτον είναι ο χτίστης, ο απλός χτίστης, μετά έγινε αρχιτέκτονας και τα λοιπά, έτσι.
Γιατί είναι από το τεύχο. Κατασκευαστής. Ναι, αυτός που κατασκευάζει κάτι. Τεύχει. Εντάξει, μέχρι εδώ. Δίστανε γίνε. Όφου, όφου, λέει, φέφερ. Μελέα, δυστυχή μου εσύ. Εξαιτίας των σών αχαίων, των βασάνων, των συμφορών σου. Πίποτε τρέψει, τι να προσξενίαν. Ωράς απάσχεις. Βλέπεις αυτά τα οποία πάσχεις. Επίστασε δε, τα ξέρεις φυσικά. Προς δε και πεθήκαμεν γυναίκες, εσμένες θλά, αμηχανότατε. Λοιπόν, δεν μπορούμε να βρούμε τρόπο έτσι να κάνουμε κάτι καλό. Κακόν δε πάντων, τέκτονες, σοφότατε. Για όλα τα κακά όμως, δημιουργεί πάρα πολύ σοφή. Λοιπόν, και τι λέει ο χορός, ένα στίχο που το λέμε ακόμα και τώρα, αμάρτια, άνω ποταμών. Αυτά είναι άνω ποταμών. Σαν να έχει γυρίσει ο κόσμος, δηλαδή ανάποδα θέλει να πει, να έχουν έρθει όλα ανάποδα, το δίκαιο να, το άδικο να φαίνεται δίκαιο, σας θυμίζει τίποτα στην εποχή μας. Λοιπόν, άνω ποταμών ιερών χορούσι παγέ. Χορός μιλάει, δωρική λέει, πηγέ. Επηγέ των ιερών ποταμών προχωρούσι προς τα άνω. Αυτό είναι ανάποδα. Διότι οι πηγές των ποταμών από άνω ρέουν προς τα κάτω, προς τους πρόποδες. Και τώρα τι μας δείχνει, ότι ο ποταμός, η πηγή του βρίσκεται στους πρόποδες και τα νερά πηγαίνουν προς την κορυφή του βουνού, γίνεται? Όχι. Άρα έχει γυρίσει το σύμπαν ανάποδα. Καταλαβαίνουμε μέχρι εδώ τι θέλει να πει. Και η δίκη φυσικά και τα πάντα πάλιν στρέφονται. Αττική σύνταξη. Και τα πάντα πάλιν στρέφεται. Το πάλιν σημαίνει πίσω, οπότε οι πηγές των ιερών ποταμών προχωρούν προς τα πάνω και η δίκη όμως προς τα ανάποδα έχει στραφεί και όλα τα υπόλοιπα. Ως έδω...